Ο δημόσιος διάλογος στον τόπο μας, πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, κυριαρχείται από τη γνωστή αγροπολισία των ορεινών. Θέλω να μας αφήσω ως προς τη θέση μου, που εκτιμώ ότι αποτελεί και θέση της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε φορά που εγείρεται ένα ζήτημα αμφισβήτησης της κυριότητας ενός ακινήτου, όσο μεγάλο κι αν είναι το έλογο ακινήτο, το λόγο αποκλειστικά έχουν τα δικαστήρια. Μόνο μέσω των δικαστηρίων επιλύονται υποθέσεις κυριότητας. Τα ζητήματα της κυριότητας δεν μπορούν να επιληθούν από κανένα κόμμα, από καμία βουλή, με καμία νομοθέτηση. Μην τσιμπάτε, μη σας πουλάνε σανό. Δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα νομοθέτησης για ένα τέτοιο ζήτημα. Άλλωστε, εάν ποτέ η Βουλή λάμβανε οποιαδήποτε σχετική απόφαση, θα παραβίαζε μια πολύ βασική συνταγματική αρχή που την αποκαλούμε διάκριση των εξουσιών και που απαγορεύει την επέμβαση της Βουλής στα ζητήματα της δικαστικής εξουσίας. Και μία υπενθύμηση. Κάθε φορά που κάποιος αστάζει ότι πρόκειται να λύσει το ζήτημα μέσω νομοθέτησης, σας παρακαλώ, ζητήστε του τη νομική διατύπωση της υπόσχεσής του. Ονομάζομαι Νίκος Πέτας και είμαι υποψήφιος βουλευτής για τη Ζάκυνθο.